Πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος μπασκετάκι Αγρίνιο ολοκληρώνεται με το παιχνίδι ανάμεσα στη Φάρμακο Team και την ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου. Το παιχνίδι ξεκινάει με την ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου να κερδίζει το Τζάμπος και να έχει την πρώτη επίθεση. Ο Παρετσόλου ήταν παίκτης ο οποίος κέρδισε το Τζάμπολ, ο Ψάρης, ο Υπαρτής. Για να δούμε και τους υπόλοιπους. Εξάρτος είναι ο τέταρτος παίκτης. Το φάουλ εδώ, κερδισμένο φάουλ. Αυτός είναι ο πέμπτος παίκτης, είναι ο Τάτσης ο οποίος κερδίζει το φάουλ. Ο Τυρόπουλος Καρτσακλής Τσιτσικάος. Αναστασόπουλος. Ο Κακαβούλας είναι ο πέμπτος παίκτης της Φάρμακο Team. Οι πρώτοι πόντοι ήρθαν από τον Τάτσι. Ο Σωτηρόπουλος, ο παίκτης ο οποίος είχε κερδίσει τον διαγωνισμό τριπόντων στο κύπελο, είναι αυτός ο οποίος σκόραρε πρώτη φορά για τους για τη Φάρμακο Team και σοφαρίζοντας το μάτς. Κατέβασε και το rebound μετά από το άστοχο σου του Υφάντη. Άστοχο rebound από τον Καλτσακή, άστοχο σου από τον Τσιτσικάο. Το διορθώσιμο Κατσακιώρης είναι ο πέμπτος παίκτης της Φάρμακο Team. Εδώ είναι ο Κατσακιώρης, αστόχησε. Ο Καρτσακλής πάτησε γραμμή όμως, ενώ κατέβασε το ριμπότ πάτησε την τελική γραμμή. Γύρισαν την μπάλα εδώ οι Καντούχοι, αστόχησαν στο σούτ με τον Κατσακιώρη, κατέβασαν όμως ένα ακόμα επιθετικό rebound. Δεν ζεστή στα rebound η δικηγόρη ακόμα. Ο Τσιτσικάος εδώ διεκδίκησε, ο Ψάρης δεν προέλαβε την μπάλα εντός γηπέδου. Νέα κατοχή για την Φάρμακο Team. Είναι άστοχος όμως. Rebound για τους φιλοξενούμενους. Έφυγε ο σούτ από τον έξαρτο.
2-4, νέο προβάδισμα για την ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρίνιου. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Κορτσόπουλο στο τέλος. Δεν τον ήθελε εδώ η μπάλα. Τσιτσικάος έκανε πολύ ωραία προσπάθεια όμως. Το τελείωμα η μπάλα μπήκε και βγήκε. Παραμένει το 4-2 για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι βρίσκονται και στην επίθεση. Τσάρις από κοντά στο Χ. Κερδίζοντας και το φαουλ. Δεν πρόλαβε να πάει γρήγορα να κλείσει τον αντίπαλό του, όταν το έκανε έπεσε πάνω του. Έδωσε να έρθω στην πρώτη, 2-5. Άστοχος στη δεύτερη, κατέβασε το ριμπάουντ ο Σωτηρόπουλος. Βάζωσε εδώ, έκλεψε ο Εξάρχος. Κάνεσε το καλά διαστόλτησε όμως. Τους φιλοξενούμενους. Αλλά χοροπήδησε λίγο, αλλά δεν έκανε το χατήρι του Ιφαντή. Δεύτερη ήταν κόρτη. Βρίσκει κάτω από το καλάθι τον Καρτσακλή. Δεν υπάρχει φάουλ εδώ. Υπάρχει όμως στη συνέχεια μεταφορά μπάλας. Εκ νέου άστοχο.
κατοχής εσού τριών πόντων ισοφαρίζει σε 5-5, χαμηλό σκορ μετά το πρώτο πεντάλεπτο του τελευταίου αγώνα της πρώτης αγωνιστικής. Για τον Καρτσακλή ο Αναστασόπουλος την πρώτη του προσπάθεια δεν το πίστεψε κοντά στο καλάθι, αστόχησε, κερδίζει όμως το φάουλ. Ευκαιρία για προβάδισμα για την φάρμακο τίμα στο εξής, πρώτη όμως παραμένει το 5-5. Εύκολο στη δεύτερη, προβάδισμα 6-5 για τη φάρμακο τίμα. Κερδισμένο φάουλ για τον Ψάρη. Πολύ άστοχη η πρώτη βολή. Και η δεύτερη παραμένει το 6-5. Θα ξεπεράσει μπαίνοντας το 7ο λεπτό του αγώνα. Έξυπνη πάσα εδώ. Ράπτης περνάει τώρα στον αγώνα και ο Βάτσκος για τους γηπεδούχους, ο Ράπτης από τους φιλοξενούμενους. Της ευστοχής εσού τριών πόντων την νέο προβάδισμα στην ομάδα του δικηγορικού συλλόγου με 8-6. Σταματάει ένα μικρό σερί των γηπεδούχων, σερί 4-0. Να δούμε εδώ, θα της κερδίζει το φάουλ. Ήταν από τον Βάτσκο και time out. Έτοιμος για το δεύτερο ζευγάρι βόλων του Ιφαντής. Και στις 2 παραμένει το 6-8, μπαίνοντας το τελευταίο τρίλεπτο του πρώτου δεκαλέπτου, αρκετά χαμηλό το σκορ στο τελευταίο μάτς της αγωνιστικής. Εδώ η μπάλα με κάποιο τρόπο καταλήγει στα χέρια των φιλοξενούμενων. Φαρίζει φάρμακο τιμ.
Καβούλα. Σε γραμμής και νέο time out με το σκορ στο 8-8. Στο 8-8 επιστρέφουμε από το time out. Πολύ σύμνες στην οργάνωση του παιχνιδιού της Φαρμακοτήμ, νέο πρόσωπο στην πεντάδα. Τσιτσικάος του αφήνουν ξανά το σου τριών πόντων, να στοχεί ο Τσιτσικάος. Άστοχες οι ομάδες σε αυτό το πρώτο διάστημα του παιχνιδιού. Απομένει 1 και 18 για το πρώτο δεκάλεπτο και το σκορ είναι 8-8. Πάτσες δίνει μια ακόμα λύση με ένα σούτ 6 από τα 6 και 75. Κάνει το 8-11. Δεκαέντεκα με το Γκακαβούλα σε η Φαρμακοτήμ. Τα τελευταία δευτερόλεπτα πλέον. Άστοχο σου τριών πόντων από τον Έξαρχο. Φυσικά οσπιέζεται, κρατάει όμως τον έλεγχο του την μπάλα. Καβούλας του δίνει την τελευταία επίθεση στη Κάουσα. Αγκοχή από κοντά. Νέο άστοχο σουτ. Κατά τον Βάτσιο. Αντίς. Αστόχησε στην τελευταία επίθεση. 10-11 είναι το σκορ του δεκαλέπτου. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου. Φαρμακοτήμ. Δικηγορικό σύλλογο Αγρινίου. 10-11 το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Χολής συνεχίζει, όπως και ο Κακαβούλας, ο Τυρόπουλος. Ο rebound εδώ από τον Βάτσιο, ο οποίος ξαναδίνει προβάδισμα στην Φαρμακοτήμ. Και ο Τσιτσικάος είναι ο πέμπτος παίκτης της ομάδας. Ο Ιφαντής, ο Γκρίζης, ο Ψάρης, ο Έξαρχος και ο Τάτσης αποτελούν την πεντάδα του δικηγορικού συλλόγου Αγρινίου. Βάτσιο μέσα, δεν είναι φτωχή αυτός. Δεύτερη ευκαιρία για προσπέρασμα για την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Ψάρισε από κοντά στο χ, προσπαθεί. Το ριμπάουντ τελικά καταλήγει σε χέρια παιχτών των γηπεδούχων. Τον Τσιτσικά, ο οποίος κερδίζει και το φάουλ. Ο Κυριλής μπαίνει στο παιχνίδι για τους φιλοξενούμενους. Ευκαιρίες για να διευρύνει το προβάδισμα η Φαρμακοτήμ. Μπράβο!
επίπεδο εκεί βρίσκονται. Σαν αυτή είναι επίθεση γίνεται το λάθος. Συγκεκριμένα το κλέψιμο από τον έξαρχο του Εφτάνη. Κοντά στο καλάθι αστοχή, κερδίζει όμως σε φάουλ. Ισοφάρισε με την πρωτοβολή, ήταν άσπρος, για να δούμε αν θα το κάνει με τη δεύτερη. Ναι, ισοφάρισε 12-12. Ρόμπλος βγαίνει ψηλά, εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος. Παρέμβαση. Και ο Σαφαρίγκας μπαίνει στο μάτσα. Το σκορ στο 12-12. Πολύ χαμηλό σκορ μετά από 13 λεπτά. Θα έχει ξανά η γηπεδούχη. Κρίνει το καλάθι σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Εδώ ο Παπαδούλας πάντως βρίσκει τον δρόμο. Κάνει το 14-12. Άμεση απάντηση 14-14 από τον Ψάρη. Έχει κάνει υπερορίες στο παρκέ. Παρμακοτήρ. Τον αγώνα θα περάσει ο Πανουκλιάς στη θέση του Βάτσκου. Παραμένει το 14-14. Τρίζει από κατά και κερδίζει το φάουλ. Δικαίωμα για δύο βολές. Αφήνει τον αγωνιστικό χώρο, περνάει ο Σουλιώτης στη θέση του. Έχει αγωνιστεί 15 λεπτά ο Τσιτσικάος στο παιχνίδι. Πρώτη βολή για το Κρίζι είναι άστοχη.
στόχο σε αυτή, προβάδισμα 14-15 για την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου Αγρινίου. Εκτός αγωνιστικού χώρου. Κερδισμένο φαουλ. Απέξω η μπαλέα. Άστοχος τελικά και μια μεταφορά μπάλας από τον Εξάρχο. Δεν κατάφεραν να εκτελέσουν οι γηπεδούχοι. Ο Πάντης επιστρέφει στην θέση του Εξαρχού. Και για σπρόξιμο. Πολύ της τεχνικής ποινής από τον Σωτηρόπουλο. Ενάστοχος ο Φουγόρης. Παίχτης ο οποίος ήταν βαρόμετρος στο κύπελο για την ομάδα του. Παρέμεινε το 14-15. Συνδρώσεις με πανεπιστήμια σχολής. Για να δούμε, για μία ακόμα επίθεση καθυστέρησαν αρκετά. Βγαίνουν στον εφηβιασμό παίχτες του δικηγορικού συλλόγου Αγρινίου. Κερδισμένο φάουλ για τον Ιχάτη. Δικαίωμα για δύο βολές. Παραμένει το 14-15, παραμένει χαμηλά το σκορ σε αυτό το παιχνίδι. Άστοχη και η δεύτερη, 14-15. Σωτηρόπουλος αστόχησε στο σουτ τριών πόντων. Βοηθάει εδώ στο rebound. Κατεβάζουν οι συμπαίκτες του.
Ο Λιουσπέρνητος ούτε είναι εύστοχος σε προβάδισμα 16-15 για την φαρμακοτήμα αυτού το σούτ. Δύο πόντων από τη γωνία του Χολή. Με τον Τάτσινα επανέρχεται στο παιχνίδι στη θέση του Κυριλή, ενώ γυρίζει και ο Τσιτσικάος στη θέση του Χολή. Τσιτσικάος ο οποίος αμέσως ζητάει την μπάλα για να οργανώσει παιχνίδι. Έχει 15 στο δίλεπτο για το ημίχρονο. Χαμηλός ούτε από τον Σιλιώτη αστόχησε. Ζησπάει μέχρι μέσα με τη βοήθεια του ταμπλό ευστοχή. Δίνει νέο προβάδισμα στην ομάδα του δικηγορικού συλλόγου με 16-17. Στην κατοχή του τελευταία δευτερόλεπτα στο πρώτο ημίχρονο. Ο Γκρίζης έχει μείνει σε μαρκάριστος, εκτελεί για τρεις αλλά αστοχή. Φυσικά ως βγαίνει στο τρίποντο, εκτελεί. Αλλά δεν του κάνει το χατήρι εδώ. Έκανε ένα μικρό παιχνίδι. Δεν κατέληξε όμως στο καλώθι. 30 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Πόσο αστόχησε, αλλά ήταν εκεί και στο rebound. Άστοχος ξανά. 5 και 5 για το τέλος του ημιχρόνου. Στο 16-17 το σκορ ανάμεσα στη Φαρμακοτήμη και το Κυβωρικό Σύλλογο Αγρινίου. Τελευταία επίθεση ανήκει στην Φαρμακοτήμη. Φυσικά ως πηγαίνει προς τα μέσα, δεν υπάρχει φαλ. Τέλος χρόνου, πριν θα της πετάξει την μπάλα ημιχρόνο. 16-17. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου. Φαρμακοτήμ, δικηγορικός σύλλογος Αγρινίου, 16-17. Και στην πρώτη επίθεση θα είναι η ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Ο έξαρχος στην πρώτη προσπάθεια αστόχη. Εξαρχώς ψάρις ο Τάτσης, ο Βαρετσόγλου και ο Ιφαντής είναι η πεντάδα για τους φιλοξενούμενους που προηγούνται με έναν πόντο διαφορά. Καγαβούλας, ο Τσιτσικάος, ο Σωτηρόπουλος. Κατέβασε εδώ το rebound και ο Σουλιώτης είναι και ο Φαγοπούρνης είναι η πεντάδα για τη Φαρμακοτήμ. Ο Φαγοπούρνης πήρε και το rebound, ο Καγαβούλας ελεύθερο σούτ αστόχησε. Ο Τσιτσικάος τρύπωσε εκεί και πήρε το rebound. Και
προσπάθεια του Τσιτσιπάου είναι πάρα πολύ δύσκολη. Παρετσόγλου από κοντά, αστοχή, αλλά κερδίζει φάουλ. Σε 17 και 2 βολές για τον Παρετσόγλου, άστοχη η πρώτη. Πολύ άστοχη, έφυγε πλάγια η μπάλα. Δεύτερη βολή είναι εύστοχη, 16-18. Πρώτος πόντος στο τρίτο δεκάλεπτο. Του τριών πόντων που επιχείρησε. Για το προσφέρασμα έρχεται ένα δίποτο από τον εξάρχο να στείλει τη διαφορά στους 4. Κατσακιώρη στη θέση του Σωτηρόπουλου. Κάτσε από κοντά κόκκισε, δεν συνεννοούνται όμως οι γηπεδούχοι. Κάνουν ένα ακόμα rebound, τους φεύγει μπάλα μάλλον από τον έλεγχο τους. Πόντων από τον Ιφαντή είναι άστοχο. Φυσικά ως μαζεύει το μακρινό ριμπάου. Κατά και όλες προσπάθησε να περάσει εκεί, κέρδισε το φάουλ. Τον προσωπικό του αντίπαλο βγαίνει όμως τον εχνιδιασμό. Ένα ακόμα καλάθι από τον εξαρχό. Κάνει 22 τους πόντους του δικηγορικού συλλόγου. Και ως γιατρής αστόχησε ο Παρετσόγλου. Κατέβασε το rebound και ο Ιφάντης οργανώνει μια ακόμα επίθεση των φιλοξενούμενων. Μανούμε τόσο, κάτσε, ευστοχίζε σου τριών πόντων, 18-25 το σκορ. Και είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. Εντυπωσιακό στόπ εδώ από τον Παρετσόγλου και φάουλ που κάνει ο Κακαβούλα. Time out για την φαρμακοτήμη, η οποία δεν μπήκε καθόλου καλά στο τρίτο δεκάλεπτο. Πολύ καλό ξεκίνημα για την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου στο τρίτο δεκάλεπτο. Το σκορ είναι 18-25. Let's go!
Μητρόγλου. Ευκαιρία για εθνικιασμό. Ακοχούν αστοχή από κοντά ο Γκρίζης. Έρχεται όμως ο εξάρχος να κάνει το 18-27. Θέλουν να τρέξουν ξανά οι φιλοξενούμενοι. Πολύ όμορφη πάσα από τον Γκρίζη στον έξαρχο. 18-29. Σε τελευταίες φάσεις οι φιλοξενούμενοι προσφέρουν και θέαμα εκτός από την ουσία. Προσφέρουν και θέαμα. Πολλοί επιστρέφουν στο γήπεδο για τους γήπεδουχους. Ο Καρτσάκλης είναι στην επαναφορά. Το τριών πόντων από τον Τσιτσικάου είναι εύκολο να μην αλήθει. 21-29 ο Τσιτσικάου βρίσκει στόχο έξω από τα 6-75 και μειώνει ξανά σε μονοψήφιους αριθμούς. Εδώ ξεχάστηκε λίγο το τάξη. Το παιχνίδι περνάει ο Παπαδημητρίου αντί του Ιφάντη και επαναφορά για την Φαρμακοτίνη. 4 και 14 για το τρίτο δεκάλεπτο. Τσικάος πάει προς τα μέσα, αστοχή. Αναστασόπουλος είναι στο rebound. Καρτσακλής, Αναστασόπουλος. Στα 5 μέτρα έστοχος, 23-29. Μικρό σερί, 5-0 για την Φαρμακοτίνη, η οποία μειώνει στους 6. Κερδίζει φάουλ. Ευκαιρία να διακοπεί το σερί των γηπεδούχων. Όσο ο Τατσής έχει δικαίωμα για δύο βολές. Εύστοχο στην πρώτη, 23-30. Εύστοχος και στη δεύτερη. Το βάδισμα 8 πόντων, 23-31. Καλώς αστόχησε. Η κλίκηση της μπάλας ο Παρετσόγλου είναι αυτός. Πολύ δυνατή η πάσα εδώ, δεν είχε τύχει. Ο Σωτηρόπουλος για τρεις, ναι, είναι εύστοχος. 26-31 από τον Σωτηρόπουλο και time out. Το τρίποντο του Θοδωρή Σωτηρόπουλου έφερε τη διαφορά στους 5. 26-31, ο Έξαρχος πάει μέχρι μέσα. Περιδεύεται και ο Παπαδημητρίου κάνει βήματα. Για να δούμε αν θα έχουμε ένα τρίτο δεκάλεπτο με δύο όψεις. Όχι, εδώ ο Τάτσης κλέβει. Έχει την ευκαιρία να βγει στον εθνιδιασμό. Στο εκεί το Τσιτσικάος πατάγει όμως έξω. Από κοντά στο χείρ,
ο Σωτηρόπουλος θέλει να κατεβάσει και την μπάλα. Δίνει στον Αναστασόπουλο κάτω από το καλάθι. 28-31. Διαφορά στους τρεις. Τριών πόντων άστοχο, πολύ άστοχο από τον Τάτσι. Ευκαιρία να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο οι κυπεδούχοι ή να ισοφαρίσουν. Όχι, ο Αναστασόπουλος αποχή, ο Χωρίς όμως ανανεώνει την επίθεση. Δεν βρίσκει τον Καρτζακέ, κλέβει ο Εξαρχός, βγαίνει στον εφνιδιασμό. Καλάθι και φάουλ. Ο Εξαρχός δίνει λύσεις. 28-33. Έχει δικαίωμα και για μια βολή ο Εξαρχός. Κάνει ένα παιχνιδάκι εκεί η μπάλα, δεν καταλήγει πάντως το καλάθι, παραμένει το 28-33. 1,5 λεπτό πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Σύνθεση για τη Φαρμακοτίν με τον Τσιτσικάο. Δύσκολη προσπάθεια, άστοχη. Ο Εξάρχος ξανά θέλει να τρέξει. Είναι μόνος του εκεί. Κερδίζει το φαουλ, βρήκε τρόπο ο Εξάρχος. Στο και δύσκολα, παρότι γλίστρησε, να σπρώξει την μπάλα στον συμπαίχτη του, ο οποίος κέρδισε το φαουλ. Και δικαίωμα για δύο βολές. Ο Βάτσικος περνάει στον αγώνα στη θέση του Σωτηρόπουλο. Να δούμε αυτό το ζευγάρι βολούν και τον Τατσί. Εδώ στην πρώτη, 28-34. Άστοχος στη δεύτερη, ο Παρετσόγλου κατεβάζει το rebound. Νέο rebound. Φυσικά ως εδώ κλέβει την μπάλα. Βγαίνει με τον Έξαρχο στον συνδυασμό, κερδίζει το φάουλ. Δικαίωμα για δύο βολές για τον Τσιτσικάο. Την ώρα που ετοιμάζονται αλλαγές για τους φιλοξενούμενους, Φαντής και Τζορτζόπουλος, Παρετσόγλου και ο Παπαδημητρίου. Εκτός ο Τζόπουλος, ο οποίος είναι μεγαλύτερος παίκτης της διοργάνωσης ενδεχομένως και όλων των διοργανώσεων του μπασκετάκι σε όλη την Ελλάδα. Φυσικά ως αστόχης στις δύο βολές, όμως αυτός πήρε το rebound. Δεν ήταν καλή η πάσα του για τον Καρτσακλή. Ο Φαντής έβαλε τα χέρια εκεί. Φυσικά ως ευκαιρία για τρεις. Βιαστικά και άστοχα. Ο Φαντής προσπαθεί να βγάλει τον Έξαρχο στον εφηδιασμό. Έξαρχος διατηρεί την ισορροπία του παρά το φάουλ που του κάνει ο Χόλης. Πετυχαίνει το καλάθι, κάνει το 28-36, έχει δικαίωμα και για μία συμπληρωματική βολή. Στα 40 δευτερόλεπτα για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Εξάρχος στέλνει ξανά τη διαφορά στους 9, 28-37. Πολλές όψεις στο τρίτο δεκάλεπτο, στο οποίο ξεκίνησε πολύ καλύτερα η ομάδα του δικηγορικού συλλόγου.
πήρε διαφορά, πλησίασε η φάρμακο τίμ στους 3, όμως ξανά η διαφορά είναι στους 9, στα 21 δευτερόλεπτα για τη λήξη του δεκαλέπτου. Φάρμακο τίμ με τον Τσιτσικάο. Καλή για 3, είναι άστοχος, κατεβάζει το ρυθμό του Τέτσις, ο Ιφαντής προσπαθεί να βγάλει την ομάδα του στον εκκλησιασμό, ο Κρίζης εκεί. 28-39 η διαφορά στους 11. Τσιτσικάος πετάει την μπάλα πίσω από το κέντρο, είναι άστοχο το σουτ. 28-39 είναι το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου. Ξεκίνημα στο τέταρτο δεκάλεπτο με την φάρμακο τίμ στην επίθεση. Γηπεδούχοι βρίσκονται πίσω στο σκορ με 28-39. Ο Πυρόπουλος παίρνει ένα δύσκολο σουτ στο ξεκίνημα. Είναι άστοχος και η ομάδα του δικηγορικού συλλόγου με τον Ιφαντή, τον Κυριλή, τον Γκρίζη, τον Παρετσόγλου και τον Σαφαρίγκα στη πεντάδα. Ο Πυρόπουλος, Κακαβούλας, Τσιτσικάος, Αναστασόπουλος και Καρτσακλής πεντάδα για την φαρμακοτήμη, η οποία θα βρίσκεται στην επίθεση μετά το λάθος των φιλοξενούμενων. Προς τα μέσα κόβεται ξανά ο Παρετσόγλου, όμορφες φάσεις στην άμυνα, διακοψίματα για τον ψηλό του δικηγορικού συλλόγου. Καβούλας το πήρε, έφτασε κάτω από το καλάθι, πάσα όμως η οποία έβγαλε δεν είχε τύχη. Περάσαμε το πρώτο λεπτό του τετάρτου δεκαλέπτου, δεν έχει αλλάξει τίποτα, 28-39 είναι το σκορ. Επίθεση για την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Ο Ιφάντης πηγαίνει προς τα μέσα, επιχαίνει το καλάθι. Ένα δύσκολο καλάθι, πιέστηκε στο τέλος της προσπάθειάς του. Το βάλε. 28-41. Αναστασόπουλος κερδίζει το φάουλ από τον Παρετσόγλου. Ο Κρίζης παίρνει το επιθετικό rebound, αλλά έχει πατήσει γραμμή. Συμπεδούγει στην επίθεση, πάει μέχρι το τέλος, ο Κακαβούλας παίρνει το επιθετικό rebound. Αστοχή. Δυόμιση λεπτά στο τέταρτο δεκάλεπτο, χωρίς πόντο από την φαρμακοτήν. Βρίσκει στόχο, 28-43. Σωτηρόπουλος από κοντά, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Παραμένει το 28-43, ισχυρό προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους. Παλιακιάρα βέρσα εδώ. Γκρίζης αστόχησε. Από πολύ μακριά το σουτ τριών πόντων του Ιφαντή. Βλέπουν την μπάλα
παιδούχοι σε Τσικάγος. Πάθει να βρει τον Καλτσαγκλή, τον Χρήστιο Αναστασόπουλος, πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Παραμένουν στο 28, χωρίς καλάθι μετά από περίπου 4 λεπτά οι παιδούχοι. Καρετσόγλου σούρτ από μέση απόσταση, είναι άστοχο. Το rebound ο Αναστασόπουλος. Συλλογική προσπάθεια από τον Ιφάντη. Κράτησε την μπάλα μέσα όμως, γύρισε σε αντίπαλο. Επαναφορά με τον Καρτσακλή. Ο Σωτηρόπουλος ευκολύνησε στο τρίμπο, όταν είναι το πρώτο καλάθι των κυπερδούχων στο τελευταίο δεκάλεπτο, 31-43. Φάουλ εδώ από τον Παρετσόγλου για να μην πήγε τον εθνιδιασμό. Ο Τσιτσικάος. Ψάρης επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο και ένα χτύπημα και παίζει με επίδεσμο. Σκορδισμένο φάουλ. Φάουλ που έκανε ο Σαφαρίγκας. Και 20 για το τέλος, 31-43 στην επαναφορά ο Τσιτσικάος. Ο Σωτηρόπουλος το ψάχνει, πηγαίνει προς τα μέσα, αλλά κάνει αρκετά παιχνίδια. Δεν καταλήγει πάντως στο καλάθι, παραμένει το 31-43. Ο Ιφαντής προσπαθεί να τρέξει, φτάνει μέχρι το καλάθι και εδώ δεν του κάνει μπάλα το χατήρι. 1-1 σε σούτ που μπήκανε και βγήκανε. Φυσικά ο Σκεμαρκάριστος εκτελεί για 3. 34-43 και time out. Ένα τρίποντο του Σωτηρόπουλου και ένα του Τσιτσικάου ρυθμίζει τη διαφορά στους 9. 34-43. Ένα μικρό σερί 6-0 από αυτά. Κερδισμένο φάουλ από τον Τάτσι χαμηλά. Φάουλ από τον Σωτηρόπουλο. Πηγαίνει μέχρι μέσα, κερδίζει το φάουλ από τον Αναστασόπουλο με 2 βολές. Και 27 για το φινάλε, 34-43. Ο Σαγκρίζης ξανά διψήφια η διαφορά. Παλαγοροπήδησε στη δεύτερη βολή, κατέληξε στο καλάθι. 34-45 διαφορά, 11 πόντων ξανά για την ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου. Τσιτσικάος καλυμμένος τριών πόντων εδώ στην προσπάθεια της ομάδας του να επιστρέψει. Κερδισμένο φάουλ για τον Τσιτσικάο. Αναφορά με τον Καρτσακλή. Εντάξει, μεγάλα σου τη φάρμα από την προσπάθεια του να επιστρέψει στο παιχνίδι, να μαζέψει τη διαφορά όσο μπορεί. Το σοβρίο έξαρχος όμως, όχι. Παραμένει το 34.
44-45 3,5 λεπτά πριν το φινάλε. Ο Τυρόπουλος το βρίσκει, ναι. Είναι καλός, το ξέρουμε. Σε αυτό είναι καλός, έτσι βγάζει το μπασκετικό ψωμί του. Ασίστ του Γκρίζη. Στέλνει ξανά τη διαφορά στους 10-37-47. Λιγότερο από 3 λεπτά για το φινάλε. Καρτσακλής δεν βρίσκει ένα ακόμα ασίστ τριών πόντων η Φαρμακοτήμ. Θα παίξουμε και με το χρόνο οι φιλοξενούμενοι. Με 2,5 λεπτά έχουμε διαφορά 10 πόντων. Είναι και κάτι μαγικό εδώ, εντάξει, δεν βγαίνουν όλα. Δυνατή η πάσα ο Κακαβούλας, δεν πρόλαβε. Οι παιδούχοι εννοείται πως θέλουν να τρέξουν τώρα. Υπάρχει time out. Επαναφορά για την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Στο 37-47, λίγο πριν πούμε στο τελευταίο δίλεπτο του αγώνα. Γκρίζης ξαναπάει να κάνει εντυπωσιακό το καλάθι, ασχόλησε όμως με τη δεύτερη προσπάθεια μετά το επιθετικό rebound, κάνει το 37-49. Βλέψιμο και ευνηδιασμός με τον Τάτσι. Τάτσι σε αστοχείο, έξαρχος με δύο προσπάθειες αστοχείο. Γκρίζης παίρνει το ριμπάουντ, αποφασίζει να βγει έξω να παίξει τον χρόνο. Είναι υπέρ των φιλοξενούμενων. 1,5 λεπτό είναι στους 12 η διαφορά. Ο Ιφαντής στο τριών πόντων με ταμπλό. Με ταμπλό τι έβαλε. 37-52. Δοκίμασε πολλά ο Ιφαντής, έβαλε το τρελό αυτό με το ταμπλό στη λήξη του χρόνου. Διαφορά στους 15. Ο Τυρόπουλος από κοντά παίρνει το φάουλ για δύο βολές. Για το Σωτηρόπουλο στα 59 δευτερόλεπτα. Εύστοχη η πρώτη. 38-52. Εύστοχη και η δεύτερη. 39-52. Ο Σωτηρόπουλος αφήνει τη θέση του στον Πανουκλιέ. Ο Τζορτζόπουλος μπαίνει στον αγώνα στη θέση του Γκρίζη για τα τελευταία δευτερόλεπτα διαδικαστικού χαρακτήρα. Τάτσις για τον Τζορτζόπουλο, αστοχή από κοντά. Τσιτσικάος προσποιήθηκε, αστόχησε. Και βόλτα εκεί. Είναι βήματα. Στα 33 δευτερόλεπτα. Τσικάος εκτελεί για 3. Είναι άσοχος. Ο Ψάρης μαζεύει το ριμπάουντ. Ιφαντής θα περάσει το κέντρο και παιχνίδι κάπου εδώ θα τελειώσει. Δεν θα κάνει η επίθεση η ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. 39-52 είναι το τελικό σκορ. Το μάτς που ολοκλήρωσε την πρώτη αγωνιστική του αθλήματος του Μπασκετάκι Αγρίνιο. Ο δικηγορικός σύλλογος Αγρίνιου κέρδισε με 52-52.
προτίμηση.